Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μία συνέντευξη εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Μία εκπομπή όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, εδώ με τους καλεσμένους μας αναζητούμε μαζί τους την αλήθεια, ακολουθώντας καθαρά και μόνο την αποδεικτική διεργασία και θίγοντας ζητήματα τα οποία σήμερα απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες και ζητήματα για τα οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να μην ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη, τουλάχιστον αντικειμενικά. Είμαι ο Αβιέρης Ανδρέας και ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ένας γνώριμος πλέον σε εσάς, ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Λευκάδας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον οποίον και καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή μας. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αβιέρη. Καλησπέρα και στους θεατές του σταθμού σας. Κύριε Νικολάου, μαζί έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συνεντεύξεων που αφορούν τα τρόφιμα και την διατροφή μας γενικότερα. Μας έχετε αποδείξει μέσα από τις εκπομπές σας ότι στην ουσία οι τροφές οι οποίες καταλήγουν στο πιάτο μας, αν όχι όλες οι περισσότερες, είναι πραγματικά δηλητηριασμένες. Και σήμερα θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς προς τα πού θα εστιάσουμε συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Σήμερα, κύριε Αβιέρη, θα μιλήσουμε κυρίως για την γλουτένη. Είναι ένα συστατικό το οποίο υπάρχει μέσα στο στάρι και με κάποιους περίεργους τρόπους φτάνει και μέχρι τις κονσέρβες. Μάλιστα. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε παρακάτω, θα το αναπτύξουμε. Είναι από έρευνα που γίνεται διαδικτυακά από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους τους και επειδή υπάρχουν και κάποια άλλα site που μιλάνε για τη γλουτένη, για έναν έμπειρο ερευνητή, εάν κοιτάξουν από δίπλα ακριβώς στο άρθρο που λένε ότι η γλουτένη δημιουργεί πρόβλημα μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν δυσανεξία, κοιλιοκάκι λέγεται αυτή η ασθένεια, μπορούμε να πούμε. Αν κοιτάξουν όμως δίπλα τι ακριβώς διαφημίζεται, θα καταλάβουν ότι έχουν άμεση συνεργασία με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και με τα προϊόντα τους. Οπότε, γι' αυτό έχω πει, όταν θα κοιτάμε κάτι, όταν θα βλέπουμε κάτι, θα βλέπουμε τα πάντα που υπάρχουν στον ορίζοντα. Δεν θα βλέπουμε μονάχα το δάχτυλο που μας δίνει το δέντρο, θα βλέπουμε το δάσος, γιατί αλλιώς εύκολα θα γίνουμε θύματα. Το σωστό είναι η έρευνα από τον καθένα μας να γίνεται σφαιρικά, να μην εστιάζουμε μόνο σε μια συγκεκριμένη πληροφορία. Αυτό είναι ένα γεγονός, κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέχουμε όλοι μας. Οπότε πάμε, κύριε Νικολάου, να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα όλα αυτά που μας αναφέρατε. Να δούμε τι γίνεται με την γλουτένη, όπως μας είπατε, με τις τροφές μας γενικότερα, και να απαντήσουμε και σε ερωτήματα όπως αυτά θα προκύψουν στην πορεία. Ευχαριστώ, κύριε Αβιέρη. Καταρχάς θα ήθελα να διαβάσω την επικεφαλίδα του άρθρου έτσι όπως υπέπεσε στην αντίληψή μου. Και ρωτάει ο συγγραφέας του άρθρου, καταναλώνετε ψωμί και μακαρόνια, καταναλώνετε δηλαδή σιτάρι? Και απαντάει ο ίδιος, και τι κακό έχει το σιτάρι? Γλουτένη. Είναι μια ουσία που βρίσκεται παντού στη σύγχρονη διατροφή και κρατάει σε υπνηλία τον εγκέφαλο. Οι αρχαίοι σιτάρι δεν έβαζαν στο στόμα τους. Καλλιεργούσαν το δημητριακό ζέα, το οποίο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, που θεωρείται τροφή του εγκεφάλου. Οπότε σταματήσαμε εμείς να τρώμε το αλεύρι από τη ζέα, που θα μας βοηθήσει σε καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, και τρώμε το στάρι, το οποίο μας βάζει σε νιρβάνα, θα μπορούσα να πω. Και σίγουρα να μην είμαστε σε εγρήγορση. Θα το αναλύσουμε πιο πολύ. Καλλιεργούνταν στην Ελλάδα και απαγορεύτηκε διαστικά, άγνωστο γιατί. Εδώ θα ήθελα να τονίσω
ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαδιατάγματος απαγόρευσε την καλλιέργεια της ΖΕΑΣ στην πατρίδα μας, ήταν ο ένας από τους δύο μεγάλους εθνάρχες, ο πρώτος χρονολογικά, ο κ. Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως μας συστήθηκε. Το εθνάρχιστε μου κύριος. Επιτρέψετε, κύριε Νικολάου, να πω ότι το αφήνουμε στην κρίση των τηλεθεατών, έτσι. Είναι μεγάλος ακριβώς χαρακτηρισμός, σοβαρός χαρακτηρισμός του εθνάρχης. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, γιατί πρέπει να δίνουμε και τις αποδείξεις, διότι όπου έχουμε ακούσει το όνομά του, το τι έχει υπογράψει και το τι έχει αφήσει πίσω του, είναι συντρίμια για τον ελληνισμό και για τους Έλληνες. Γι' αυτό ακριβώς. Άρα, καλό θα κάνουμε να κάνουμε την έρευνά μας. Και όταν θα μας λένε κάτι, να το ψάχνουμε πάρα πολύ καλά, 10 φορές. Οι Γερμανοί όμως, σήμερα που μιλάμε, κύριε Αυγέρη, καλλιεργούν ΖΕΑ. Είναι πανάκριβοι και ας το ακούσουν πάρα πολύ καλά αυτά από τον πρωτογενή τομέα που ασχολούνται με τη γεωργία, που το πουλάνε 6,5 ευρώ το κιλό. Πολύ υψηλή τιμή. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή και εμείς προσπαθούμε με το σταράκι. Και ποιο σταράκι, τέλος πάντων. Η ΖΕΑ ως φυτό είναι κάτι σαν το σιτάρι και το κριθάρι. Δεν έχει καμία σχέση στην όψη με το καλαμπόκι, αλλά και το σπυρί του είναι όπως είναι του σιταριού, πιο πεπλατισμένο και χοντρό. Και κάνει τώρα την εξής σύγκριση. Η ΖΕΑ με τον σίτον είναι όπως η νερατζιά με την πορτοκαλιά. Το νεράτζι δεν τρώγεται. Έτσι όπως είναι σκέτο. Πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί προσθέτουν γλουτένη σε επεξεργασμένα τρόφιμα? Η γλουτένη προστίθεται επίτηδες σε μερικά προϊόντα επειδή αυξάνει τα σήματα της πείνας για να μας κάνει να φάμε περισσότερο από το προϊόν αυτό, αυξάνοντας την ορμόνη γκρελίν στην πεπτική οδό και που μεγαλώνει την αίσθηση της πείνας. Και αν καθίσουμε να σκεφτούμε σήμερα ότι δεν καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι όπως παλαιότερα να συζητάμε και να τρώμε, αλλά ο καθένας κάθεται μόνος του και τρώει αρπαχτά για να προλάβει να τρέξει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ περισσότερο και τα αποτελέσματα, τουλάχιστον σε μένα, είναι ορατά. Η γλουτένη επίσης παρεμβαίνει και σε άλλες λειτουργίες, όπως η ευαισθησία στην γλουτένη προξενεί φλεγμονές που βλάπτουν τους ιστούς του σώματος, προξενώντας μία αυτοάνοσο αντίδραση, που κάνουμε τώρα κουβέντα για τα αυτοάνοσα και δεν ξέρουμε από πού μας προέρχονται, τι είναι αυτό και από πού μας βρήκε, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα καταλήγει να επιτίθεται στο σώμα. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σε αντίδραση στις φλεγμονές αυξάνονται οι αντιδρώσεις πρωτεΐνες σε, με συνέπεια την απογείωση της χοληστερόλης, της κακής χοληστερόλης, να απογειώνεται και τα αποθέσματα ασβεστίου να σκληραίνουν τις αρτηρίες και να αυξάνουν την πίεση του αίματος. Όπου για την κακή χοληστερόλη είχαμε δει και με τα τρανς λιπαρά κάτι αντίστοιχο, κύριε Νικολάου, σωστά? Ακριβώς. Μας βομβαρδίζουν συνεχώς με δηλητήρια μέσα στα τρόφιμα. Μάλιστα. Κυριολεκτικά είναι βομβαρδισμός.
Και το χειρότερο απ' όλα είναι, και θα το δούμε παρακάτω, ότι έχει συμμετοχή, ανοχή και συμμετοχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ακούμε και συζητάμε τόσο πολύ το τελευταίο διάστημα. Και συνεχίζουμε. Η ζάχαρη από μόνη της δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα καρκινικά κύτταρα. Όμως έχει μελετηθεί και βρέθηκε ότι η γλουτένη και το αμινόξι, γλουταμίνης, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου. Από μόνη της η ζάχαρη, μιλάμε για την κρυσταλλική της ζάχαρη, αυτή που είναι καθαρά χημικής επεξεργασίας και η οποία έχει την ιδιότητα να περικλεί, να σφιχταγκαλιάζει το DNA, να μην το αφήνει να αναπνεύσει, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, στην καθομιλουμένη, με αποτέλεσμα το κύτταρο να αρρωσταίνει και να πεθαίνει. Και πεθαίνοντας το κύτταρο, προκαλεί γύρωση στον οργανισμό. Η γλουτένη βοηθάει να γίνει αυτό τη ζάχαρη. Σαν συμπληρωματικό της ζάχαρης, λοιπόν. Ακριβώς. Δηλαδή ανοίγει... την γλουτένη την προσθέτουν, επειδή μας είπατε πριν ότι προσθέτεται η γλουτένη στα επεξεργασμένα τρόφιμα, στην ζάχαρη γίνεται προσθήκη της γλουτένης, υπάρχει τέτοια διαδικασία? Όχι, δεν υπάρχει προσθήκη γλουτένη στη ζάχαρη, αλλά τι γίνεται? Τη γλουτένη την παίρνουμε από άλλα και τρόφιμα. Θα δούμε παρακάτω με άλλες τροφές. Μάλιστα. Οπότε είναι ήδη μέσα. Ναι. Έτσι. Αντιληπτό, έρχεται, ναι. Και η ζάχαρη και πηγαίνουμε και χτυπάμε που στα καρκινικά κύτταρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και η αύξηση των καρκίνων τα τελευταία χρόνια. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μία ποικιλία τροφίμων, όπου στην ουσία το ένα συμπληρώνει το άλλο για να προκαλούν αυτές τις ασθένειες που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι. Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Αυγερή, και παρακάτω θα δούμε ότι γίνεται και χειρότερο. Θα μου πεις χειρότερο από αυτό? Ναι, βεβαίως είναι και χειρότερο. Γιατί παρεμβαίνει στη λειτουργία του εγκεφάλου μας, δεν μας αφήνει να σκεφτούμε. Και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά αυτό σήμερα. Το φαγκροζόμαστε πάρα πολύ καλά με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Σας έχουμε συνηθίσει να είστε δυσάρεστος στις εκπομπές μας, κύριε Νικολάου. Οπότε είναι απαραίτητο για να δίνετε η πληροφορία στον κόσμο, είτε δυσάρεστη είτε ευχάριστη. Θα πρέπει να προσέχουμε και να παρατηρούμε τα πάντα, όπως είπαμε και πριν. Οπότε για να δούμε, για να συνεχίσουμε την ανάλυση. Τι επιπλέον συμβαίνει? Δεν θέλω να είμαι ευχάριστος λέγοντας ψέματα στους ανθρώπους. Σωστά. Μιλάμε για τη διατροφή μας. Μιλάμε για τι καλό μπορείς να πεις για αυτά που διαβάσαμε μέχρι τώρα. Να πεις τι? Ότι θα πεις το χυμό ενός λεμονιού και τελείωσε το πρόβλημα? Αλλού είναι η λύση και θα τη δούμε προς το τέλος. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, η γλουτένη είναι μια επικίνδυνη νευροτοξίνη, εξιτοτοξίν λέγεται, η οποία διαταράσσει και σκοτώνει τα νευρικά κύτταρα, τα οποία όπως το αμινοξύ, glutamate, επιταχύνει, ενεργοποιεί, ερεθίζει και βλάπτει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Σε μία μελέτη του 2006 πάρθηκαν 131 παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Τους αφαιρέθηκε για κάποιο διάστημα η γλουτένη από τη διατροφή τους και τι αναφέρθηκε? Ότι όλα τα παιδιά και τα 131 είχαν σημαντικές βελτιώσεις στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πριν. Η γλουτένη μπορεί να αναλυθεί σε παράξενες πρωτεΐνες που μοιάζουν πολύ με ψυχεδελικά φάρμακα. Αυτές οι πρωτεΐνες σαν όπιο
ονομάζονται γλουτεομορφίνες. Και συνήθεις διαταραχές είναι αυτισμός και μανιοκατάθλιψη. Με τη γλουτένη η υποδοχής προξενούν στα νευρικά κύτταρα του νιωτιού μυελού να γίνονται πολύ ευαίσθητα για να τα κουμπίσεις. Επίσης, η λεπτίνη στο νοτιό μυελό εξισορροπεί την αίσθηση του πόνου και η γλουτένη παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Η νομιαλγία ονομάζεται. Δηλαδή, και να έχουμε και, και κάπου πόνους, μέσω της γλουτένης δεν το καταλαβαίνουμε. Με αποτέλεσμα να μην αντιδρούμε σε αυτό, γιατί δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχει. Ενώ ο άνθρωπος γνωρίζουμε ότι είναι μία μηχανή τέλεια και το μικρό πρόβλημα μέσω νευρών καταλήγει στον εγκέφαλο για διεργασία. Όταν καλύπτεις το πρόβλημα μετά γίνεται μεγάλο. Γίνεται τεράστιο. Βέβαια, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα θα γνωρίζουμε και στους οικογενειακούς μας κύκλους ανθρώπους και φίλους κτλ. Όπου αντιλαμβάνονται τελευταία στιγμή το πρόβλημα το οποίο έχουν. Δηλαδή, το πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν να μην το αντιλαμβάνονται άμεσα και αφού έχει ήδη μεγαλώσει και διωγγωθεί, το αντιλαμβάνονται τελευταία στιγμή, το αντιλαμβάνεται μάλλον ο οργανισμός τελευταία στιγμή. Κακά τα ψέματα, κύριε Νικολάου, είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις, σαν αυτή που αναφέρατε τώρα εσείς. Βεβαίως, και γι' αυτό το αναφέρω και γι' αυτό έχω δώσει βάση τεράστια σε αυτό το θέμα. Το πρόβλημα, και πρέπει όλος ο κόσμος να ενημερωθεί και οι τηλεθεατές σας να ενημερώσουν όσους δεν μπόρεσαν και να δουν ότι τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και κάποιοι τα αφήνουν να συμβεί. Γιατί αυτά είναι τα επακόλουθα του κώδικα αλιμεντάριους που λέγαμε, του διατροφικού κώδικα. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του πλανήτη. Ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι δεν είναι συνωμοσιολογία, όπως λέγανε. Ούτε κάποιοι ψεκασμένοι βγήκαν έξω ξαφνικά και αρχίσανε και βλέπουν οράματα. Άλλοι τα βλέπαν τα οράματα και μας δίνανε τα σχέδια, μας τα δίνανε για προφητείες. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας επέβαλε σε κάποιους πολίτες τη λεγόμενη παλαιολιθική δίαιτα για κάποιο διάστημα, έπεσε η πίεση στους συμμετέχοντες μαζί με το επίπεδο της ινσουλίνης στο αίμα τους και η καλή χοληστερόλη ανέβηκε και η κακή κατέβηκε σε 10 μέρες χωρίς τη γλουτένη. Οπότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρεμβαίνει ακόμα με άδικο τρόπο ακόμα και στα προβλήματα της οστικής μάζας, της οστεοπόρωσης. Αυτά είναι μερικά από αυτά που προκαλεί η γλουτένη. Τώρα όμως θα δούμε και πού τη βρίσκουμε τη γλουτένη. Κύριε Νικολάου, θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διακόψω για λίγο. Να θέσω ένα ερώτημα, ότι πώς γίνεται εφόσον υπάρχει ο διατροφικός κώδικας να επιτρέπεται να υπάρχουν στην αγορά τροφές οι οποίες προκαλούν όλες αυτές τις ασθένειες που προκαλούν στους ανθρώπους. Θεωρητικά ο διατροφικός κώδικας θα έπρεπε να μας προστατεύει από τέτοιες διαδικασίες. Το αφήνω ως ερώτημα, να μας το απαντήσετε, να το σκεφτούν και οι τηλεθεατές μας. Θα μπούμε όμως σε αυτή τη διαδικασία ύστερα από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή εδώ και επιστρέφουμε ύστερα για την συνέχεια της ανάλυσης του θέματος μας, κύριε Νικολάου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε ύστερα και από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε γρήγορα και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικολάου. Κύριε Νικολάου, ξεκινήσατε να μας πείτε για το πού συναντάμε την γλουτένη. Προφανώς σε ποιες τροφές, έτσι. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Αυγέρη, αλλά μου κάνετε και άλλη μια ερώτηση και νομίζω ότι είναι δίκαιο να απαντήσω από τώρα για να μην χαθεί μέσα στη συζήτηση. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιτρέπουν να κυκλοφορούν όλες αυτές οι ουσίες μέσα σε τρόφιμα και από την πρώτη ύλη, αλλά και σαν πρόσθετα σε άλλες τροφές, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Ουδεμία σχέση. Θα διαβάσουμε τον κατάλογο παρακάτω, αλλά οφείλω όμως να δώσω στους τηλεθεατές σας το όνομα του κυρίου ο οποίος ήταν ο εμπνευστής όλης αυτής της ιστορίας, καθώς επίσης και την ιδιότητά του. Αυτός ο κύριος λοιπόν, ο οποίος είναι εμπνευστής αυτού του σχεδίου, λέγεται Fritz de Meer. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτός ο κύριος ήταν πρόεδρος της IG Farben, μιας κολοσιαίας εταιρείας γερμανικής, μάλλον με έδρα τη Γερμανία, τώρα τι ήταν τα στοιχεία θα το δούμε κάποια άλλη φορά. Και μεταξύ των άλλων, εκτός από το χάλιβα που παρασκεύαζε και τα τάνκς για το γερμανικό στρατό, έφτιαχνε τα αέρια για τους θαλάμους αερίων που έστελναν τους ανθρώπους στον άλλο κόσμο. Και ήταν επίσης ο εμπνευστής της επιγραφής Arbeit macht frei έξω από το Auschwitz, που έλεγε «Η εργασία απελευθερώνει». Ειρωνικό τουλάχιστον. Ακριβώς. Αυτός ο κύριος καταδικάστηκε σε θάνατο στην Τυρεμβέργη. Παρενέβησαν κάποιοι, τη γλίτωσε, μετατράπηκε σε ισόβια και λίγα χρόνια αργότερα βγήκε από τη φυλακή και πήρε ένα ωραίο φάκελο, έβαλε τις ιδέες του, όλα αυτά που δεν είχε προλάβει να πραγματοποιήσει με τους Ναζί, Γερμανούς του Τρίτου Ράιχ, πήγε στον ΟΗΕ, τους έδωσε το φάκελο και τους είπε το εξής: «Εάν θέλετε να ελέγχετε την ανθρωπότητα, θα ελέγχετε το νερό και τη διατροφή τους». Άρα λοιπόν, εμπνευστής του Codex Alimentarius είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας πολέμου. Ακριβώς. Μια καθαρά. Θεωρώ ότι αυτό από μόνο του δίνει πολλές απαντήσεις στο ερώτημα. Ακριβώς. Τώρα θα ρωτήσουν οι τηλεθεατές. Μα καλά, αυτοί που είναι εκεί, στον ΟΗΕ, πήραν τη γνώμη αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρανε ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω αν ότι πρόκειται περί μιας ανισόρροπης προσωπικότητος. Πώς το κάνανε αυτό? Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Πρέπει να δούμε ότι τίποτα δεν είναι έτσι όπως μας το παρουσιάζουν. Τίποτα. Εδώ θα ήθελα, κύριε Αυγέρη, να εξομολογηθώ κάτι και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας. Είχα κάποιες αμφιβολίες για πάρα πολλά πράγματα που συνέβαιναν και μάζευα πληροφορίες. Αλλά από τον Μάρτιο του 2016 είναι σαν να ξαναγεννήθηκα. Ό,τι ήξερα δεν ισχύει πλέον. Άνοιξαν τα μάτια που λένε, άνοιξε το μυαλό, κατάλαβα, πήρα την πληροφορία και συνδύασα όλες αυτές τις πληροφορίες που είχα από το παρελθόν.
Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρία Βιέρη και αγαπητοί τηλεθεατές. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη. Τύχη δεν υπάρχει. Πάρτε πληροφορίες. Ας δούμε λοιπόν τώρα μερικά τρόφιμα τα οποία μπαίνει πρόσθετα μέσα η γλουτένη. Δεν θα σχολιάζω για να μην τρώω και από το χρόνο σας. Εσείς μπορείτε εύλογα με τη λογική διεργασία να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση εκεί μέσα, οπότε γιατί μπαίνουν και είναι εκ του πονηρού. Τι να το πούμε. Σε νοήμενες ανθρώπους μιλάω, σε νοήμενα όντα. Άρα όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε. Ορισμένα είδη σοκολατούχου γάλακτος ή γάλακτος με δημητριακά ή γιαούρτια με φρούτα και δημητριακά. Ορισμένα είδη καλαντικών, παραδείγματος χάρη λουκάνικα, παριτζάκι, κονσέρβες κρέατος και μείγματα κρέατος. Ορισμένα είδη τυριών, ροκφόρ, μπλου τσίζ και τυριά υπομορφή κρέμας. Μαγιονέζα του εμπορίου, σάλτσες ντρέσινγκ για σαλάτες και κρέμες όχι φτιαγμένες από γάλα, επίσης και στις μπουστάρδες. Υπάρχει επίσης σε φρούτα σε κονσέρβα, σε ορισμένα λαχανικά σε κονσέρβα, παραδείγματος χάρη μανιτάρια με κρέμα, φασόλια με σάλτσα, λαχανικά με σάλτσα τυριού ή κατεψυγμένα με συντηρητικά, σε όσπρια σε κονσέρβα και φυσικά, όπως είναι φυσικό γιατί από το σιτάρι βγαίνει, στο σιτάρι, το κριθάρι, στη σίκαλη, στην βρώμη και στα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη ψωμί, ζυμαρικά, φρυγανιές και παξιμάδια. Επίσης, σε κέικ, μπισκότα, γλυκό με φύλλα, αυτά που λέμε τα σιροπιαστά, μπακλαβάδες, γαλακτομπούρικα κτλ. Και όλα όσα περιέχουν αλεύρι. Επίσης, σε σούπες με ζυμαρικά ή αλεύρι, που είναι σούπες του εμπορίου, σε ορισμένους χυμούς ή ποτά, με συντηρητικά ή πρόσθετα, μπύρα, βίνι και ποτά από βίνι. Σε ξηρούς καρπούς σε κονσέρβα ή καραμελοποιημένη ή επεξεργασμένη. Επίσης, σε τσίχλες, καραμέλες, γαριδάκια, τσίπς, σοκολάτες και ορισμένα φάρμακα. Άφησα τίποτα απ' έξω? Άρα λοιπόν, κύριε Νικολάου, στην καθημερινότητά μας την ίδια, θα το πω έτσι πολύ απλά, τροφές που καθημερινά τρώμε, τουλάχιστον πολύ συχνά, και ας το αφήσουμε, θα πρότεινα να το αφήσουμε στην κρίση των τηλεθεατών μας, να πάρουν και εσείς, όπως είπατε, τις πληροφορίες, να ελέγξουν την όλη διαδικασία, να δουν το τι πραγματικά συμβαίνει, να καταλήξουν στα δικά τους λογικά συμπεράσματα. Σε αυτό το σημείο, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ποια είναι η λύση που έχετε να προτείνετε στους Έλληνες πολίτες, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, καλές είναι οι διαπιστώσεις, δίκαιο είναι να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να βλέπουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, να γνωρίζουμε δηλαδή το τι μας έχουν κάνει, τι κακό έχουν κάνει στον άνθρωπο όλοι αυτοί που μας διαχειρίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή στον Έλληνα πολίτη να δοθεί και η λύση, οπότε θα θέλαμε σήμερα εδώ μέσα από την απόψινή μας συνέντευξη εσείς ως υποψήφιος βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης να μας πείτε ποια είναι η λύση που έχει να προτείνει ο Πολιτικός Φορέας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που μας περιγράψατε. Είναι πολύ δίκαιο το ερώτημα σας, κυρία Βιέρη. Και πρέπει να, η απάντηση να είναι ακριβής και θα πρέπει αυτά που θα ακουστούν τώρα να ελεγχθούν από όλους. Να διασταυρωθεί η είδηση και από εκεί και πέρα να αποφασίσει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, κύριε Αβιέρη, είναι να δούμε ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι οι τραπεζίτες, οι πολυεθνικές εταιρείες που ανήκουν σε αυτούς,
Και όλο αυτό, όλος αυτός ο καθεστωτικός μηχανισμός που υπάρχει. Αυτή είναι εναντίον του ανθρώπου. Και το λέω γιατί το βλέπουμε. Το βιώνουμε όλοι σήμερα. Από εκεί και πέρα τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε την πληροφορία. Να μάθουμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε εμείς στον αφανισμό μας. Γιατί περί αφανισμού και γενοκτονίας πρόκειται. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Φαίνεται. Δεν είναι φαντασία. Μετά, η πρόταση. Όπως είναι αποτυπωμένη στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Θα πρέπει να τη διατεθούν τεράστια ποσά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν εκεί και έχουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του Αρείου Πάγου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καθαρίσουμε το περιβάλλον που ζούμε. Σε μία γη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ και υπάρχουν μαρτυρίες ειδικών για όλα αυτά τα μεταλλαγμένα τα οποία κατέστρεψαν τη γη όπου φυτέθηκαν, ώστε μόνο κάποιες εταιρείες με τα υβρίδια τους, τα οποία υβρίδια είναι ύβρις προς τη δημιουργία, να μπορούν να φυτρώσουν, και σιγά σιγά, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, να σταματήσουν για πάντα τους αγρότες με τις καλλιέργειες αυτές που είχαμε, τις πατροπαράδοτες. Και αυτό φυσικά θα είναι μέχρι να τους πάρουν και την τελευταία ρανίδα του αίματός τους, τη γη τους. Δεν θέλουν τον άνθρωπο να έχει περιουσία. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει αυτό, στη σελίδα 16 των προγραμματικών δηλώσεων υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, την αλιεία και τα παράγωγα αυτών. Γιατί προηγουμένως στην ανάλυση είδαμε και για τα παράγωγα. Και αναφέρει ακριβώς τα εξής, γιατί διαβάζω από μέσα. Και επαναλαμβάνω, έχουν την υπογραφή του Αρείου Πάγου και είναι δεσμευτικό ότι πρέπει να γίνουν. Η Ελλήνων Συνέλευσης δίνει τεράστια βάση στην ανάπτυξη όλων των πρωτογενών παραγωγικών πηγών. Η γεωργία θα αναπτυχθεί με τον πιο δυνατό τρόπο. Θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια η καλλιέργεια μόνο με παραδοσιακούς ελληνικούς σπόρους. Θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα ώστε το 60% της γεωργικής παραγωγής να καθιστά αυτάρκητη χώρα μας από τα γεωργικά προϊόντα. Θα γίνει αναγνώριση όλων των φυτών της ελληνικής χλωρίδας, καθώς και των παραγόγων τους, παραδείγματος χάρη, ελαιών για θεραπευτικούς και καλοπιστικούς σκοπούς. Θα επανακτηθεί και συμπληρωθεί εκ νέου το Ταμείο των Ελληνικών Σπόρων. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευτούν όλοι οι GM, δηλαδή γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και τα παράγωγα αυτών. Η πολιτεία θα αναλάβει να διασφαλίσει τους πολίτες με τρόφιμα απαλλαγμένα από γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Θα προσφέρει εξελιγμένες μεθόδους ανάπτυξης που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειες που ακολουθούν τις αρχαίγονες αρχές, όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση. Και το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό, απαλλαγμένο από δηλητήρια, τοξίνες, όπως είναι το φθόριο, οι διοξίνες και άλλα. Αυτά για τη γεωργία. Από εκεί και πέρα, το ίδιο θα συμβεί και για τη κτηνοτροφία. Πώς μπορείς
να δίνεις μεταλλαγμένα τρόφιμα. Ζωοτροφές στα ζώα και να περιμένεις αποτέλεσμα. Είχαμε μιλήσει και για τα αντιβιωτικά που τους βάζουν. Όλα αυτά θα καταργηθούν. Θα γίνουν όπως ήταν κάποτε, που ήταν τροφή για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτό που μας είπατε και προηγουμένως, για ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο το περιβάλλον μας, όπως έχετε πει και σε άλλες εκπομπές, το νερό, ο αέρας, το χώμα στο οποίο, το έδαφος στο οποίο καλλιεργούμε τα προϊόντα μας, οι αγρότες, οι γεωργοί και όλοι όσοι ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια ριζική αλλαγή, όπως το αντιλαμβάνομαι, κύριε Νικολάου, και έτσι όπως μας το αποτυπώσατε. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Νικολάου, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της συνέντευξής μας, θα θέλαμε να σας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη για να αποτυπώσετε τον δικό σας αποχαιρετιστήριο λόγο για απόψη. Σας ευχαριστώ, κύριε Αβγέρη. Εγώ αυτό το που θα ήθελα, το μήνυμα που θα ήθελα να απευθύνω στους πολίτες μου είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δίνουν ένα τεράστιο πόλεμο ενάντια σε κάποιους οι οποίοι θέλουν την υποδούλωση, θέλουν την εξαφάνισή τους. Σε όλους τους αγώνες που έχουν γίνει από τα αρχαία χρόνια εδώ στην πατρίδα μας, μπροστάριδες ήταν οι νέοι. Αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε από κανέναν από τους νέους μας να δώσει το αίμα του, να πάρει όπλο, παλάσκες και να φύγει να πάει στην πρώτη γραμμή. Ο πόλεμος που βιώνουμε σήμερα είναι καθαρά νοητικός. Οπότε, το κάλεσμα είναι κυρίως στους νέους, οι οποίοι έχουν τα μέσα, έχουν τις ικανότητες να μπορούν να μπουν μέσα στο διαδίκτυο, να πάρουν τις πληροφορίες, να τις συζητήσουν ένα μεταξύ τους και πάνω απ' όλα ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο σε κάποιο γραφείο από τα εκατοντάδες γραφεία που υπάρχουν της Ελλήνων Συνέλευσης στην Ελλάδα και σε ορισμένες πόλεις του κόσμου, να πάρουν την πληροφορία από ένα ραντεβού. Είναι η ζωή σας. Πρόκειται για τη ζωή σας. Εμείς είμαστε στη Δύση. Εσείς τώρα θα δημιουργήσετε. Και τώρα σας έχουν κόψει τα χέρια, τα πόδια, τα φτερά. Δεν σας αφήνουν ούτε καν να βρεθείτε ανάμεταξύ σας και να τα πείτε. Κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, σε εσάς είναι το κύριο κάλεσμα, που έχετε την νόηση, έχετε την όρεξη για ζωή, για δημιουργία, να έρθετε να μας βρείτε και όλοι μαζί να συναποφασίσουμε ποιοι θα μας εκπροσωπούν για να κάνουμε την πολιτεία μας. Ένα περιβάλλον για ανθρώπους, όχι για ζώα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυγέρη, που με καλέσατε. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας που είχαν την υπομονή να με ακούσουν. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολάου, που παρευρεθήκατε για άλλη μια φορά στο Web TV Διομήδης. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενες συνεντεύξεις, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα για τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ, κύριε Νικολάου. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτός ήταν ο κύριος Νικολάου Θεόδωρος, υποψήφιος βουλευτής στον ομό Λευκάδας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία του κυρίου Νικολάου υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας για όσους επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του. Αυτή ήταν λοιπόν και η απόψινή μας συνέντευξη. Αρκετά σημαντικό το θέμα το οποίο μας ανέλησε για άλλη μια φορά ο κύριος Νικολάου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις μας και στηρίζετε όλη αυτήν την τεράστια και δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών.
Παρακολουθήσατε την εκπομπή Λεωφόρος Αλήθειας. Στην παρουσίαση ήταν ο Αβιέρης Ανδρέας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media του Web TV Διομήδης. Μέχρι τότε λοιπόν, δύναμη, φως και καλό βράδυ σε όλους.